αυτοί που πρέπει να ανησυχούν από όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται είναι οι συνταξιούχοι των 600 και 700. Αυτά κοπήκανε. πόσο πιο κάτω να πάνε. Αυτοί πρέπει να ανησυχούν. Ανοίγει ξανά το ασφαλιστικό. Και κάθε κυβέρνηση, όταν ανοίγει το ασφαλιστικό, με επώδυνε ρυθμίσει για του ασφαλισμένου, πάντα προβάλλει ορισμένα ζητήματα, αν θέλετε, που υπάρχουν και πριν και τώρα και μετά, για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα κλίμα τέτοιο ε, συνένεσης με τι ανατροπέ, τι αλλαγέ. Α το πούμε αλλαγέ που πρέπει να κάνει. Που αλλαγέ θα είναι ανατροπέ πάντα. Όλε οι αλλαγέ στο ασφαλιστικό ανέτρεψαν, αν θέλετε, προσδοκίε ασφαλιστικέ, συνταξιοδοτικέ των εργαζομένων και του λαού μα. Δεν αλλαγές. υπάρχει ούτε μία, ούτε μία φορά μέχρι τώρα που να μην έφερε Νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, η όποια κυβέρνηση και να μην πρόβαλε μπροστά όλα αυτά. Και το, ο κύριο Βούτση είναι γνωστό. Και την προηγούμενη φορά με το ασφαλιστικό που μείωσε τι συντάξει έω και 12 φορέ, αυτό που έκανε είναι να προβάλλει τέτοιε πάλι περιπτώσει συντάξεων ε, οι οποίε περικόπτηκαν. Δεν θα αφήσει Και ο κύριο Κατρούγκαλο, αν θέλετε. Τότε με το νομοσχέδιο που έγινε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Και εκείνο μίλαγε για τέτοιε, ε, αν θέλετε, περιπτώσει οι οποίε με το νομοσχέδιο του με τον νόμο κατρούγκαλο το γνωστό θα είχαν θα έχουν θα, κλει, θα εκλείψουν οριστικά. Ναι. ωστόσο όμως αυτό που πρέπει να νυσιχήσει το σύνολο των ασφαλισμένων δεν είναι αυτό αυτή η τακτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση για να ε, δημιούργησει αυτό το κλίμα, αλλά το ότι ανοίγει το ασφαλιστικό με την ιδιωτικοποίησή του, με την εμπορευματοποίηση παραπέρα και βέβαια με ε, ανίποτες αν θέλετε, συνέπειε για του ίδιου του εργαζόμενου και τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η ουσία και είναι, ε, αν θέλετε, αιτία πολέμου αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση που ανοίγει το ασφαλιστικό με παραπέρα ανατροπή όσον αφορά Λέβαια. την ιδιωτικοποίηση υπηκουρική, την ιδιωτική ασφάλιση ναι. και όλα αυτά που αν θέλετε έχ, τα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι εξαγγελίε. Αυτέ όμω είναι σε αντίθεση με το ίδιο το λαό και τι προσδοκίε που θα έχει. Δεν δύο δύο είναι παροχή η κυβέρνηση, ο... είναι ο αγώνα. Είναι ο αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου, στον νόμο, όπου ένα αγώνα που δεν το στηρίξατε και ήρθε λοιπόν. Η, η ώρα να δικαιωθούν την προηγούμενη περίοδο, δικαιώθηκε την προηγούμενη περίοδο, μέσα από τον αγώνα των συνταξιούχων, 165 συγκεντρώσεις διαδηλώσεις έγιναν το 2018 από τους συνταξιούχους, ενάντια σε αυτές τις περικοπές, ενάντια σε αυτές τις συντάξεις χειρίας που δίνονταν και με αίτημα να επανέλθουν οι συντάξει χειρίες εκεί που ήταν, να καταληφθούν τα όρια ηλικίας που έμπαιναν. Είστε... Να δούμε λίγο πάνω το, δε... το δάσος και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι οι ανατροπές που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο ασφαλιστικό με την ιδιωτικοποίησή του. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος και αυτό προετοιμάζει σήμερα η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το ότι υπάρχουν τέτοιες συντάξεις ή άλλες, υπάρχουν και συντάξεις των 170 ευρώ που υπόθηκε πριν, οι συντάξεις των 500 ευρώ και υπάρχουν εδώ στατιστικά στοιχεία από το ΊΚΑ που ε, λένε Ποια είναι τα όρια των συντάξεων που υπάρχουν ναι. σήμερα. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων παίρνει συντάξει έω 700 ευρώ. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματο. Και αντιδρούν Άρα πάρα και... πολύ. Είδατε α... πριν συντάξιου συντάξιούχο ναι. από τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν. Ακριβώς, αντιδρούν πολύ και πολύ καλά κάνουν γιατί δεν έχουν να πιούνε ούτε ένα καφέ με το ένα ευρώ. Άρα λοιπόν, ποιο πρέπει να ανησυχεί, αυτό που παίρνει τα 23.900, που εγώ σα λέω μπορεί να τα παίρνει, ή αυτό που παίρνει τα 500. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να ανησυχούν η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, των συνταξιούχων, αλλά και αυτών που θα βγουν σε συντάξεις αργότερα. Τι μας λέτε ότι ασφαλιστικό... δηλαδή θα υπάρξουν περαιτέρω περικοπές αυτούς Θα υπάρξει ενθρώπους... νέο ασφαλιστικό, όπως... Υπόθηκε στι προγραμματικέ δηλώσει, όπω το είπε και ο κύριο Βρούτση, νέο ασφαλιστικό με άλλο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα, που αυτό ήταν διαφορετικό από τον προηγούμενο, όπου κάθε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων φέρνει και νέα μείωση των συντάξεων. Θα Αυτή είναι η ουσία που του ζητήματο. Αν υψηλέ απολαυέ και... και είναι Επίσης... στέλεχο επιχείρηση, να χτίζει μόνο του το υπόλοιπο, Ακούστε, το πλονάζ, όχι, την πλεονάζουσα σύνταξη τη κοινωνία. Γιατί και εμεί διαφωνούμε τομέα. ριζικά με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Διαφωνούμε ριζικά. Αυτό, έχει, το κράτος αυτό, αδυνατή, ευνοεί, αυτό ευνοεί, κύριε Υποφάντη, μόνο τα Golden Boys το που κράτος... γίνονται και Golden Συνταξιούχοι. Το κράτος αδυνατεί αφού... να τη σύνταξη σωστή. Το είδατε, 700 ευρώ Από λέμε Δεν θέλει το κράτος. Πώς θα... το, το, θέμα του, το θέμα του ασφαλιστικού είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι οικονομικό τεχνικό. Όταν θέλει λοιπόν το κράτος, αμέσω μειώνει τι εισφορές. Αμέσω διαγράφει τα πρόγραμμα. Αμέσω ναι, λοιπόν ναι, το τι κάνει. Ε, καταργεί, καταργεί, τον σεπε, καταργεί, τον καταργεί τον ΣΕΠΕ για να μην γίνονται έλεγχοι. Δεν ένα μήνα που καταργεί καταργεί τον ΣΕΠΕ να μην γίνονται έλεγχοι και η αδύνατη εργασία να φτάνει στο Θεό που λέει ο λαό. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία του. Μην πειράζετε του επιχειρηματίε. Και έτσι λοιπόν εδώ στενάζουν οι εργαζόμενοι στου χώρου δουλειά με αδύνατη εργασία, με απλήρωτη εργασία, με υποδηλωμένη εργασία και όλα αυτά που σήμερα βιώνουν οι εργαζόμενοι και αυτά Άς. δεν μπορεί να τα κρύψει κανένας. Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε μια επίθεση μεγάλη και στο ασφαλιστικό πέρα από τα άλλα και θα πρέπει το εργατικό κίνημα να προετοιμάζεται έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την επίθεση από μια κυβέρνηση μια αντιλαϊκή και αλλιώ.